Αγαπητοί μου φίλοι, στην εκπομπή Πάνω απ' όλα Υγεία μου, σήμερα θα μιλήσουμε για ορθοπαιδικά θέματα. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Θα επικεντρώσουμε βέβαια περισσότερο στη σχολίωση, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όπως επίσης στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τις εκφυλιστικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και για τις μεταστάσεις και τις κακοήθειες της σπονδυλικής στήλης. Κοντά μας έχουμε εκλεκτό προσκεκλημένο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Κοντά μας λοιπόν είναι ο κύριος Βασίλης Λυκομήτρος, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός, χειρουργός σπονδυλικής στήλης και αυτή τη στιγμή πρέπει να τονίσω ότι είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης. Είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου των Αθηνών, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών. Είναι ένας γιατρός ο οποίος έχει κάνει πολλές, ορθοπαιδικός γιατρός σπονδυλικής στήλης, εξειδικευμένος στη σπονδυλική στήλη που έχει κάνει πολλές πρωτοποριακές επεμβάσεις. Και σήμερα, μάλιστα, πριν αρχίσουμε, συζητούσαμε για τις δύσκολες επεμβάσεις που είχε αυτές τις μέρες. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Δεν είναι τα καλά μου λόγια. Βγαίνουν διάφορα δημοσιεύματα. Λένε ότι ο Λυκομήτρος είναι ο γιατρός ο οποίος σηκώνει τον ασθενή από το κρεβάτι. Αυτός που ασχολείται με δύσκολα πράγματα. Χαίρεται εκτιμήσεως και από τον κόσμο και από τον ιατρικό σας κόσμο, τους φίλους σας, τους γνωστούς σας, αλλά και από τους ασθενείς σας. Αυτό είναι σίγουρο. Οι συνάδελφοι με τίμησαν φέτος με την. Και φαίνεται και από την Προεδρία. Εννοείται. Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να παρέχουμε ό,τι πιο εξελιγμένο και ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια κοινότητα. Έτσι. Είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης. Αυτό δεν μου το είπατε. Αυτό για το, ο λόγος για αυτόν, για όλα αυτά, είναι διότι θέλουμε να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες προς τους ασθενείς μας. Αυτό γινόταν και όταν ήμουνα στο Παπαγεωργείου και όταν ήμουνα στο νοσοκομείο ΚΑΤ και αργότερα στο Ιπποκράτιο. Αυτή τη στιγμή ιδιωτεύω στην Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης. Συνεργάζεται με τη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, ναι. Για να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τις μοντέρνες μεθόδους. Πολύ ωραία. Κύριε Λυκομήτρο, θα μιλήσουμε πραγματικά για μοντέρνες τεχνικές σπονδυλικής στήλης που σχετίζονται με τη σπονδυλική στήλη. Οι παθήσεις είναι πολλές της σπονδυλικής στήλης. Θα ήθελα βασικά εγώ πρώτα να επικεντρωθούμε στη σκολίωση, να πούμε ουσιαστικά τι είναι η σκολίωση και ποιες ηλικίες αφορά και πώς αντιμετωπίζεται. Γιατί είναι ένα πολύ συνηθισμένο θέμα. Όπως το λέει και η λέξη, σκολιός από τα αρχαία ελληνικά σημαίνει στρεβλός. Άρα η σκολίωση είναι η πλάγια κάμψη, αλλά και η στροφή της σπονδυλικής στήλης. Ναι. Μερικές φορές λόγω πόνου, λόγω κούρασης του παιδιού, κάποιες στιγμές μιλάνε για την τσάντα στην πλάτη του παιδιού, όλα αυτά μπορούν να, να δημιουργήσουν μία πλάγια κλίση της σπονδυλικής στήλης, αλλά αυτό δεν είναι σκολίωση. Mm. Πρέπει να υπάρχει και στροφή των σπονδύλων. Η πάθηση αυτή καθ' αυτή περιλαμβάνει και στροφή. Και εμείς δεν χαρακτηρίζουμε κάτι σαν σκολίωση εάν δεν περνάει η πλάγια κάμψη τις 15 μοίρες. Mm-hmm. Άρα πρέπει να έχει και ένα μέγεθος αυτή η σκολίωση ικανό για να αρχίσουμε να λέμε ότι αυτό πια είναι μια πάθηση και δεν είναι μια απλή κλίση του σώματος, το οποίο με λίγη γυμναστική ή με λίγη φυσικοθεραπεία θα γίνει καλά. Αυτό με την τσάντα και τα παιδάκια ισχύει όμως, επανέρχομαι. Αυτό δεν ισχύει, έχει απαντηθεί πριν από πολλά χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης έχει βγάλει οδηγία η οποία λέει ότι το βάρος της τσάντας που μπαίνει στην πλάτη του μαθητή, για όλη την Ευρώπη ισχύει αυτό, δεν πρέπει να ξεπερνάει το 20% του βάρους του σώματός του. Μάλιστα. Αλλιώς θα πρέπει να πάρουμε μία τσάντα με ροδάκια. Μάλιστα.
Να το προσέξουμε αυτό πάντως. Λοιπόν, αυτό αξίζει. Γιατρέ μου, τώρα, άρα λοιπόν η σχολίωση, πότε μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά κάποιο άτομο πάσχει από σχολίωση? Κοιτάξτε, γιατί είπατε μπορεί, ότι μπορεί υπάρχουν να υπάρχουν διάφορες κατηγορίες σχολίωσης. Ναι. Το 5% όλων των περιπτώσεων είναι περιπτώσεις οι οποίες θα είναι μετά τη γέννηση ή πολύ νωρίς, στα 5 ή στα 7 έτη. Mm-hmm. Εμείς έτσι κι αλλιώς μετά τα 5 έτη θα πρέπει να προσέχουμε την πλατούλα του παιδιού στο μπάνιο, mm-hmm, για να δούμε αν είναι ίσια ή αν υπάρχει μία διαφορά είτε στα πλάγια, στα πλευρά, είτε ακριβώς πίσω στην πλάτη, κυρίως όταν σκύβει το παιδί. Μετά στη συνέχεια το μεγάλο ποσοστό, το 95% είναι στην προεφηβική ηλικία, δηλαδή αμέσως πριν ένα χρόνο πριν την έμηνορίση των κοριτσιών, γιατί κυρίως μιλάμε για κορίτσια, είναι πολύ πιο αραιό φαινόμενο στα αγόρια, mm-hmm, τότε εκεί εκδηλώνεται η κλασική σχολίωση, η οποία είναι το 95% των περιπτώσεων, και εκεί πρέπει να το βλέπουμε το παιδί με το μαγιό του στην παραλία ή όταν πάει για να μπει στο μπάνιο. Δεν μας αφήνει τότε και πολύ να τα... Πραγματικά ισχύει αυτό. Να τα βλέπουμε. Μόνο ο παιδίατρος μπορεί ουσιαστικά να καταλάβει ίσως, κύριε Λυκομητρίου, σε κάποια στιγμή. Οι παιδίατροι είναι πάρα πολύ καλά ευαισθητοποιημένοι και το εξετάζουν αυτό το θέμα της πιθανότητας της σχολίωσης συστηματικά. Εκεί λοιπόν αμέσως θα πρέπει να επισκεφτούμε έναν ορθοπαιδικό, ιδίως αυτοί που έχουν εξειδίκευση στη σπονδυλική στήλη και στην σχολίωση, για να μας δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές. Υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση γύρω από το θέμα αυτό και υπάρχουν και πάρα πολλές καινούργια πράγματα τα οποία έχουν εξελιχθεί στη θεραπεία του παιδιού, κυρίως στη συντηρητική, και μετά στις πιο βαριές περιπτώσεις περνάμε στην χειρουργική. Κύριε Λυκομήτρο, αν διαγνωστεί ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι, το οποίο πως έχει σχολίωση από μικρή ηλικία, ποια είναι ουσιαστικά η θεραπεία την οποία ακολουθεί? Είναι συντηρητική ή χειρουργική? Καταρχάς χρειαζόμαστε μία, για την πραγματική διάγνωση, χρειαζόμαστε μία καλή ακτινογραφία. Είναι και mm-hmm αυτές εξειδικευμένες ακτινογραφίες, τις λέμε ολόσωμες ακτινογραφίες σπονδυλικής στήλης, mm-hmm, γίνονται σε πάρα πολύ ελάχιστα κέντρα και εκεί εξετάζουμε το παιδί από την κεφαλή μέχρι τη λεκάνη, mm-hmm, και βλέπουμε ακριβώς πώς είναι τοποθετημένη στο χώρο η σπονδυλική στήλη. Μάλιστα. Κυρίως χρειαζόμαστε την ακτινογραφία γιατί το παιδί κάθεται όρθιο και βλέπουμε πώς κατανέμεται και το βάρος. Σωστά. Πάνω στους σπονδύλους. Mm-hmm. Και πραγματικά, ενώ άμα το εξετάσουμε ξαπλωμένο, θα δούμε πολύ πιο ήπιες, πολύ πιο ήπια συμπτώματα. Μάλιστα. Αμέσως μετά, το δεύτερο στάδιο είναι να ο ειδικός γιατρός, ο οποίος έχει εμπειρία στα θέματα της σχολίωσης, να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές. Αν είναι μία σχολίωση μέχρι 20-25 μοίρες, mm-hmm, χρειάζεται μόνο γυμναστική και παρακολούθηση. Μια ακτινογραφία δηλαδή κάθε 4-6 μήνες. Πολύ ωραία. Μετά στη συνέχεια έχουμε τις ειδικές τις ασκήσεις της γυμναστικής και συμπληρώνουμε και κάποιον κηδεμόνα. Mm-hmm. Ο κηδεμόνας είναι το γνωστό σαμάρι που λέει ο κόσμος. Ναι. Όλες όμως οι εργασίες αναφέρουν ότι πρέπει να το φοράει κάποιο παιδί πάνω από 20 ώρες. Έχει την ημέρα. Από ποια ηλικία μπορεί να φοράει τον κηδεμόνα ένα παιδί, γιατρέ? Γιατί είναι δύσκολο το να φορέσει κηδεμόνα από μικρή ηλικία. Εσείς και τι λένε τα παγκόσμια? Ο κηδεμόνας είναι για να αποτρέψει τον πολύ μεγάλο ρυθμό επιδείνωσης της σχολίωσης. Σωστά. Άρα δεν έχει νόημα να το βάλεις σε μεγάλη ηλικία. Ναι. Εννοώ 15-16, γιατί τότε δεν έχει μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης και επιδείνωσης στο παιδί. Μάλιστα, ναι. Ένα χρόνο πριν την έμεινο ρίση,
που το βλέπουμε αυτό στα οστά. Και 2 χρόνια μετά την αρχή της εμμηνουρίσεως, τότε αυτή η τριετία είναι που θα αποδώσει ο κηδεμόνας, αξίζει να ζοριστεί το παιδί τόσο και θα μας προφυλάξει από το να ανέβουν πολλές μοίρες. Τι εννοώ, θα πήγαινε η σκολίωση αυτή 50-55 μοίρες, ο κηδεμόνας θα μας το κρατήσει στις 35. Υπάρχουν και οι ελάχιστες περιπτώσεις αυτές, και συνήθως αυτές θα καταλήξουν στο χειρουργείο, οι οποίες ακόμα και με τη χρήση του κηδεμόνα επιδεινώνονται. Μάλιστα. Γενικά, μία σκολίωση η οποία είναι πάνω από 50-55 μοίρες, θεωρούμε ότι χρειάζεται να χειρουργηθεί. Ναι, γιατί... Με κανένα λόγο δεν πρέπει να ανεχθούμε και πάει να πει ότι έχουμε κακές οδηγίες, να βλέπουμε ότι παρόλο που φοράει το παιδί τον κηδεμόνα, συνεχίζει να επιδεινώνεται. Αυτό δείχνει ότι η σκολίωση σαν πάθηση έχει πολύ κακές προθέσεις και θα πρέπει να πάμε σε κάποιον πολύ ειδικό γιατρό, ο οποίος θα μας κατευθύνει και στην χειρουργική θεραπεία. Κύριε Λυκομήτρο, άρα λοιπόν, να σας συγγνώμη που σας διακόπτω, ένα παιδί από ποια ηλικία μπορεί να φορέσει κηδεμόνα? Πρώτα αυτό θέλω να ρωτήσω. Ποια είναι η ηλικία που μπορεί ένα παιδί να φορέσει κηδεμόνα? Κηδεμόνες φοράμε και στα πολύ μικρά παιδάκια. Ναι. Και 3 και 5 και 6 χρονών. Τόσο, και τόσο μικρά μπορούν να φορέσουν. Αυτές οι περιπτώσεις συνήθως είναι πολύ επιθετικές και το κάνουμε κατευθείαν. Στις άλλες τις περιπτώσεις, αυτές τις προεφηβικές, 10, 11, 12 χρονών, που ξεκινάνε τότε, εκεί πέρα στην αρχή είμαστε διστακτική και μετά προχωράμε στην εφαρμογή, ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να χειρουργήσουμε κάποιο παιδί μετά τις 70 μοίρες. Ναι. Μετά τις 70 μοίρες η κατάσταση είναι αρκετά επιβαρημένη. Και τότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και στο χειρουργείο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μέχρι τις 70 μοίρες υπάρχει σχετικά μικρή αλλίωση της ανατομίας του παιδιού. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε και στο πρόπλασμα ή αυτό. Μετά θα το δείξουμε. Γιατί έχετε ένα πολύ ωραίο αυτό πρόβλημα. Είναι στις νέες τεχνικές. Α, θα στην αντιμετώπιση. Να μην πω πρώτοι στον κόσμο, αλλά ήμασταν από τους πρώτους στον κόσμο που εφαρμόσαμε. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Κάναμε μία αναλυτική αξονική τομογραφία της σπονδυλικής στήλης αυτών των παιδιών με τις πολύ βαριές σκολιώσεις και δημιουργήσαμε ένα πρότυπο πρόπλασμα το οποίο αναδεικνύει όλη την παραμόρφωση της σκολίωσης του παιδιού. Φανταστείτε δηλαδή ότι εδώ είναι η μέση του και έχουμε από τη λεκάνη να ξεκινάει η πρώτη πλάγια στροφή, κλίση και η στροφή, να γυρνάει 90 μοίρες. Εδώ αυτή η περιοχή είναι στο θώρακα, γιατί έχουμε όπως βλέπετε και τις πλευρές από αυτή την περιοχή. Και εδώ από πάνω θα ήταν ιδανικά το κρανίο. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ να συνειδητοποιήσουμε όλες τις μεγάλες παραμορφώσεις που έχουν συμβεί στο παιδί. Δηλαδή εδώ οι πλευρές είναι πάρα πολύ εδώ τι κλίσεις ενωμένες. Είναι αυτή η σκολίωση, γιατρέ, για να καταλάβω. Αυτή γιατί εγώ τη βλέπω δύσκολη την κατάσταση. Είναι 110 αυτή. Μοίρες. Α, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι έχει πάρα συμπιεστεί πολύ. Πάρα αυτό πολύ βλέπω. Ο πνεύμονας σε αυτή την περιοχή. Έχει συμπιεστεί η καρδιά. Πιέζονται και ζωτικά όργανα δηλαδή. Αυτό όμως ήταν ένα παιδάκι το οποίο για 5 χρόνια, 6 χρόνια φορούσε ένα κηδεμόνα. Και ενώ όλοι έβλεπαν ότι συνεχίσει να επιδεινώνεται, συνέχιζαν να επιμένουν, ενώ θα έπρεπε να περάσουμε κατευθείαν σε ένα πολύ προημότερο στάδιο, 1-2 χρόνια πριν, να περάσουμε στη χειρουργική θεραπεία για να μην φτάνουμε εδώ. Γιατί στις πιο απλές περιπτώσεις πηγαίνουμε απλά στην πλάτη του παιδιού και χειρουργούμε. Σε αυτή την περίπτωση
πρέπει να πάμε από το θώρακα να καθαρίσουμε εδώ πέρα για να δώσουμε μία ελευθερία στους σπονδύλους. Ναι, εδώ είναι οι δίσκοι, θα πρέπει έναν ένα να τους καθαρίσουμε και μετά να το γυρίσουμε το παιδί στην πλάτη και να το διορθώσουμε. Δύσκολες επιτάσεις. Φανταστείτε όμως ότι από τις 110 μοίρες το παιδί θα φτάσει στις 30 μοίρες, στις 40 μοίρες. Τέλεια θα είναι. Είναι δηλαδή, πάρα πολύ καλά, γιατί όπως είπαμε, σε αυτές τις μοίρες δεν θα χρειαζόταν κανονικά καθόλου... Να το αφήσουμε το προπλέσμα εδώ, να το βλέπουμε. Γιατί θα κάνω και άλλες ερωτήσεις για τη σχολίωση. Γιατρέ, μπορεί ένα παιδί να φοράει τον κηδεμόνα για πολλές ώρες? Και πόσες ώρες κανονικά? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία στην προσέγγιση τους, έτσι που σκέφτονται το πρόβλημα, γυρνάνε και λένε ότι εγώ δεν θα ήθελα με τίποτα να χειρουργηθώ, θα προσπαθήσω όσο περισσότερο μπορώ να κάνω αυτό. Επίσης, αυτά είναι πολλά από αυτά τα παιδιά, δεν τους αρέσει και πάρα πολύ η γυμναστική. Α, ναι. Υπάρχουν και αυτή η κατηγορία. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά επίπονη αυτή η προσπάθεια με τον κηδεμόνα. Θέλει μεγάλο κουράκι, υπομονή. Και δέχονται και πολλές πιέσεις. Ναι. Υπάρχει μία πάρα πολύ μοντέρνα λύση. Α, για πείτε. Είμαστε και σε αυτό αρκετά πρωτοπόροι. Έρχεται αρχικά από το Ισραήλ και ήμασταν από τους πρώτους συνεργάτες που το έφεραν στην Ευρώπη. Τώρα έχει πάρει έγκριση και για την Αγγλία και την Αμερική. Και είναι μία συσκευή η οποία, αντί να κάνουμε τις πολύ μεγάλες σπονδυλοδεσίες από πάνω μέχρι κάτω για να διορθώσουμε αυτές τις σκολιώσεις, στην ουσία κάνουμε έναν εσωτερικό νάρθηκα. Δηλαδή τι κάνουμε, βάζουμε ένα στήριγμα εδώ και ένα στήριγμα εδώ και είναι μία συσκευή εδώ ανάμεσα, η οποία εκπτύσσεται και το κρατάει μόνιμα το παιδάκι και τη σπονδυλική του στήλη σε τεντωμένη και ίσια θέση. Μια χαρά θα είναι έτσι. Πολύ πιο εύκολα τα πράγματα τα βλέπουμε. Είναι πολύ πιο μοντέρνα, πιο εύκολα, εύκολα γιατί αυτοί οι κηδεμόνες έχουν και κάποιο βάρος, έτσι δεν είναι, γιατρέ? Όχι. Αυτό ήταν στην εξέλιξή του τώρα. Είναι και αυτά 3D προπλάσματα, τα οποία σκανάρει με λέιζερ την πλατούλα του παιδιού και μετά με το κομπιούτερ διαμορφώνει τον άρθηκα όπως θέλεις. Και δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ παχύς και βαρύς. Ωραία. Είναι ειδικά ειδικές πλαστικές ρητίνες που είναι πολύ ελαφρύες. Κύριε Λυκομήτρο, άρα λοιπόν για κάποιο διάστημα από μικρή ηλικία, για να ολοκληρώσουμε λίγο να το μαζέψουμε το θέμα, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε πάρα πολλά. Από πολύ μικρή λοιπόν ηλικία μπορούν τα παιδιά να φορέσουν τους κηδεμόνες και να βοηθήσουμε στην θεραπεία τη συντηρητική ουσιαστικά τη σχολίωση. Πρέπει όμως να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι απλά οι κηδεμόνες στηρίζουν τη σπονδυλική στήλη. Ναι. Δεν μπορούν να αποτρέψουν την πραγματική επιδείνωση. Άρα πρέπει να είμαστε σε παρατεταμένη προσοχή και παρακολούθηση του παιδιού. Και εάν το παιδί είτε ψυχολογικά είτε σωματικά, δηλαδή παρουσιάζει θέματα πίεσης στο δερματάκι και ερεθισμούς και πόνο, αυτό τότε έχουμε άλλες λύσεις για να προχωρήσουμε. Δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη και τραγική καταπίεση του παιδιού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατρέ, τώρα, άρα λοιπόν το παιδί φοράει κάποιο διάστημα όσο μπορεί τον κηδεμόνα. Από εκεί και πέρα με τον κηδεμόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα βελτιώνεται η κατάσταση. Μπορεί να γλιτώσει το χειρουργείο, αυτό θέλω να πω. Και τι σημαίνει χειρουργείο στην περίπτωση της σχολίωσης? Για να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί ο κηδεμόνας, γίνεται το εξής. Το παρακολουθούμε το παιδί από τα 15 μέχρι τις 35 μοίρες. Μόλις βάλουμε τον κηδεμόνα στις 35 μοίρες, η σχολίωση θα διορθωθεί, γιατί είμαστε ακόμα στα πρώτα στάδια, θα διορθωθεί στις 20 ή στις 25 μοίρες, αναλόγως τι ελαστικότητα έχει. Αυτό θα το παρακολουθήσουμε για 3 ή 4 χρόνια. Ναι, είναι αρκετά μεγάλο το διάστημα. Και θα φτάσει 4 χρόνια να το φοράς κάθε μέρα. Δύσκολα. Κανονικά τον πρώτο χρόνο πρέπει να το φοράς πάνω από 20 ώρες και μετά να κάνεις έναν συμβιβασμό στις 16 με 20 ώρες. Πολύ είναι ωραίο στα λόγια, αλλά το καλοκαίρι ιδίως με την πολύ ζέστη να έχεις αυτό το πλαστικό να σου σφραγίζει όλο το σώμα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Τότε
η σκολίωση ή θα μείνει στις 25 μοίρες ή θα μείνει στις 30. Mm-hmm. Όταν όμως θα το βγάλουμε τον κηδεμόνα, mm-hmm. μετά από ένα εξάμηνο η σκολίωση θα επανέλθει στις 35-40 μοίρες που ήταν όταν το βάλαμε αρχικά. Μάλιστα. Άρα στην ουσία κάνει ακριβώς αυτό που λέει τη λέξη, κηδεμονεύει, ναι. αλλά δεν θεραπεύει. Δεν θεραπεύει. Μάλιστα. Άρα το νόημα είναι να το βάλουμε νωρίς, mm-hmm. για να ελέγξουμε να μην μεγαλώσει. Mm-hmm. Αν δούμε όμως ότι μεγαλώνει, θα πρέπει να πάμε για άλλες μεθόδους. Να πάμε λίγο στις άλλες μεθόδους, γιατί τελειώνει το πρώτο μέρος. Και έχω να πω και μεταστάσεις αργότερα και για άλλα θέματα της κακοήθειας της σπονδυλικής στήλης. Γιατρέ, να πούμε λίγο τώρα, άρα λοιπόν, ποιες είναι οι πρωτοπόρες, ας πούμε, οι πιο μοντέρνες θεραπείες για την σπονδυλική στήλη. Οι πιο μοντέρνες στήλη, θεραπείες είναι χειρουργικές, δηλαδή ναι. κάνοντας αυτή τη μέθοδο API Fix, η οποία έτσι ονομάζεται, API Fix, ναι. μάλιστα, mm-hmm. όσο είναι νωρίς και μικρών μυρών η σκολίωση, τότε μπορούμε να διατείνουμε τη μεγάλη καμπύλη της σκολίωσης και να το κρατάμε σε ευθεία με πλήρη κινητικότητα. Αυτό είναι το πάρα πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό, η πλήρης κινητικότητα όλης της σπονδυλικής στήλης. Μπορεί το παιδί να κάνει άσκηση, τέλει. Μπορεί να κάνει κάθε δραστηριότητα και δεν χρειάζεται να φοράει το σαμάρι. Α, ναι. Στη συνέχεια, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά με τον κηδεμόνα και βλέπουμε ότι είδε, τότε αφού φτάσουμε στις 55 και μοίρες, τότε προχωράμε σε χειρουργική θεραπεία της σπονδυλικής στήλης, η οποία ακόμα είναι μικρή και ελεγχόμενη. Τέλεια. Και το παιδί πάλι έχει κάθε δραστηριότητα που θέλει. Τέλεια. Όλη η προσπάθειά μας και των χειρουργών και των φυσιοθεραπευτών και των παιδιάτρων είναι να μην ξεφύγει το παιδί, να μην περάσει τις 70 μοίρες και να πρέπει να κάνουμε εκτεταμένες και βαριές επεμβάσεις. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα είναι που παρακολούθησε το παιδί αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον για μία πενταετία. Τουλάχιστον για μία πενταετία. Τουλάχιστον για μία πενταετία. Ναι, αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις της που είναι το παιδί εκγενετής, παρουσιάζει το πρόβλημα της σχολίωσης ή μπορεί να το εμφανίσει και αργότερα. Όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι... Στις περιπτώσεις της εκγενετής σχολίωσης, όπως λέμε συγγενούς σχολίωσης, ναι. αυτές υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν χρειάζονται χειρουργείο. Ναι. Υπάρχουν ελάχιστες που χρειάζονται πολύ νωρίς σε μικρή ηλικία χειρουργείο. Ωραία. Και οι υπόλοιπες τις παρακολουθούμε και κάποια στιγμή θα παρέμβουμε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο για τη σχολίωση, γιατί τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος. Αλλά αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο ή να συμπληρώσετε κάτι σχετικά εκείνο με το θέμα που αυτό, θέλω μπορούμε να το πούμε. Πω στους γονείς και τα παιδιά τους είναι ότι η σχολίωση είναι μια παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, η οποία όμως δεν είναι ασθένεια που εμποδίζει το παιδί να έχει δραστηριότητες και να ευχαριστιέται τη ζωή του. Γιατρέ μου, αυτό το μήνυμα το οποίο δώσατε είναι πάρα πολύ σημαντικό βασικά για τους γονείς. Ναι. Άρα λοιπόν, ολοκληρώνουμε εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, με το θέμα της σχολίωσης, της σπονδυλικής στήλης, της παθήσεως και συγκεκριμένα για τη σχολίωση, την οποία αναφερθήκαμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για άλλα θέματα, τα οποία σχετίζονται με κακοήθειες, με μεταστάσεις στην σπονδυλική στήλη. Θα δούμε πώς αυτά θεραπεύονται, τι δύσκολες επεμβάσεις γίνονται για να αποφευχθούν. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε επίσης, αν προλάβουμε, και για τις εκφυλιστικές παθήσεις, τα κατάγματα, τα εκφυλιστικά και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα είμαστε και πάλι μαζί.